τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης ό,τι κάνεις στους αδελφούς και στους ξένους, ή την σε μαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αντάξια του Θεού, σαν να τους προπέμπει ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη, με τέτοια αγάπη. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνω σημειδέν από των εθνικών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμε να υποδεχόμεθα, να φιλοξενούμε τους θείου τους, διότι έτσι γινόμεθα συνεργοί εις την αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησία, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διατρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάνει. Φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώ συνεπιβοδίζει και από τις εκκλησίες εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών είναι εκ του Θεού. Ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπό αυτής της αληθείας, και εμείς μαρτυρούμε και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράψω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω δια μελάνης και καλά μου, αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω με λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη σε, ασπάζονται σε οι φίλοι, ασπάζου τους φίλους, καθέναν ξεχωριστά κατά όνομα. Μία εκκλησία προς την οποία απευθύνεται στους αδελφούς της εκκλησίας ως σφόδρα αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Σφόδρα αγαπημένος. Και αυτή η εκκλησία έχει τρία χαρακτηριστικά πρόσωπα. Πολλούς έχει, αλλά τρία χαρακτηριστικά πρόσωπα. Δύο άξια μίμησης και ένας ανάξιος μίμησης. Και θα δούμε τα χαρακτηριστικά για να δούμε σε ποιον μοιάζουμε, αλλά πιο σωστά, για να το πω πιο σωστά, σε ποιον θέλουμε να ζητήσουμε από τον Κύριο να μοιάσουμε. Υπάρχει ο Γάιος, ένας δούλος Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μη ζητάτε τι να φάτε, τι να πιείτε και τι να ενδυθείτε, γιατί αυτά τα ζητάει ο κόσμος. Μη ζητάτε τα του κόσμου. Μην προσπαθείτε με την επιθυμία της σαρκός, με την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου να πετύχετε στη ζωή σας, να ευλογηθείτε στη ζωή σας, αλλά ζητάτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, που η Βασιλεία του Θεού τι είναι? Εδώ δικαιοσύνη Θεού, ειρήνη δια του Ιησού Χριστού και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Και όποιος από σας, λέει ο Χριστός, δουλεύει και εργάζεται έτσι το έργο του Θεού, τότε αυτός και τον Θεό ευαρεστεί, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους θα ευδοκιμεί. Αλλά το σημερινό μήνυμα δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, όσο η δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού έχει δύο
και μόνο δύο χαρακτηριστικά. Την αγάπη του Θεού Πατρός, το έλεος, και την αλήθεια του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Και τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά. Σε αυτόν που έχει αυτά τα δύο υπέροχα χαρακτηριστικά για τα οποία λέει έλεος και αλήθεια, ας μη σε καταλείπωση, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Βέσον αυτά, το έλεος και την αλήθεια, στον τράχυλόν σου, χάραξε αυτά στην πλάκα της καρδιάς σου και το αποτέλεσμα θα είναι τρομακτικό. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού θα είναι τρομακτικό. Θα βρίσκεις χάρη και εύνοια ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Εύνοια ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού για να σε λέει και για να σε ευλογεί, και εύνοια ενώπιον των ανθρώπων για να σώζεις δια της καθαρότητας των χειρών σου και των μη αθώων. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το μήνυμα σήμερα. Έλεος και αλήθεια. Λέει έλεος και αλήθεια σε ένα ψαλμό, λόγος του Θεού συναπαντήθηκαν, και η δικαιοσύνη του Θεού και η ειρήνη του Θεού εφηλήθησαν, και μάλιστα λέει το έργο της δικαιοσύνης του Θεού θα είναι η ειρήνη. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ξαναλέω, το έργο της δικαιοσύνης του Θεού θα είναι η ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού θα είναι η ευλογία, ησυχία, ασφάλεια στον αιώνα. Υπερασπιζόμενος από τον παντοδύναμο. Και τότε ο λαός ο δικός μου, λέει ο Θεός, θα κατοικεί σε οικίματα ασφαλή. Το οίκος του Θεού του ζώντος είναι η Εκκλησία. Σε οικίματα ασφαλή και σε ήσυχους τόπους ευπορίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν είναι ο Γάιος, που έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζει την αλήθεια, μελετάει το Λόγο του Θεού και μένει στην αλήθεια και περπατάει στην αλήθεια. Και ο Χριστός τι λέει, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Χριστός για μας: μεγαλύτερα δεν, χαρά δεν έχω από το να βλέπω τα τέκνα μου να έχουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να περπατούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Μεγαλύτερη χαρά. Χαίρεται ο Θεός να σε βλέπει, να μελετάς το Λόγο του Θεού και να μένεις το Λόγο του Θεού. Να αγαπάς το Λόγο του Θεού. Χαίρεται ο παντοδύναμος. Αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό, αγάπη. Αγάπη καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής, πίστος ανυποκρίτου. Αγάπη Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά σου μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μοναδική αγάπη, τέλεια, ιδεώδης αγάπη. Θεϊκή, πατρική. Το αποτέλεσμα. Συμπαραστέκεσαι, φροντίζεις όλους τους αδελφούς σου, υπηρετείς όλους τους αδελφούς σου. Γι' αυτό και ο Θεός σε κάνει διαχειριστή και οικονόμο, γενικό διευθυντή, της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Απολαμβάνεις την πολυειδή χάρη του Θεού και τη μεταφέρεις δια της καθαρότητας των χειρών σου. Την πολυειδή χάρη του Θεού, ώστε να σώζονται δια της καθαρότητας των χειρών σου με την πολυειδή χάρη του Θεού και η μη αθώη. Γιατί συμπαραστέκεσαι και φροντίζεις όλους τους αδελφούς ανεξαιρέτως έναν ξεχωριστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους ξένους από άλλες κοινότητες, πιστούς αδελφούς, τους φιλοξενείς, τους υποδέχεσαι.
καθώς αυτό το αναγνωρίζεις ως χρέος σου. Το χρέος μου είναι, το χρέος της αγάπης μου είναι να υποδέχομαι, να φιλοξενώ όλους τους αδελφούς μου από όπου και αν προέρχονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεσαι συνεργός στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, εργάζεσαι τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Φοβερό πρόσωπο. Και τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου. Η προσευχή και η ευχή, η μεταπίστεως ευχή, έχει μεγάλη δύναμη. Και όταν η ευχή δίδεται από τον Ιωάννη, το σφόδρα αγαπητό δούλο του Θεού, τότε, σήμερα, από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τους ζώντες, σε σένα, επειδή έχεις την αλήθεια, περπατάς στην αλήθεια και έχεις αγάπη, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και αλήθεια, καθώς υπηρετείς και φροντίζεις τα αδέλφια σου, απολαμβάνοντας την πολυειδή χάρη του Θεού, τότε η προσευχή του Χριστού, του Μεσίτη, του μόνου Μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι «Εύχομαι και προσεύχομαι για σένα να ευωδούσε κατά πάντα». Θυμάστε τι διαβάσαμε, ότι αν πράττεις θα ευωδούται από μόνο του. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και λέει «Εύχομαι και προσεύχομαι εσύ να ευωδούσε κατά πάντα». Και όχι μόνο αυτό, και να υγιένεις σώμα, ψυχή και πνεύμα. Τελεία υγεία, σωματική, ψυχική, πνευματική. Γιατί ευωδούται η ψυχή σου. Επειδή έχεις την αλήθεια, περπατάς την αλήθεια και έχεις αγάπη, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Γιατί ζητάς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτό ζητάμε, αδερφοί. Σήμερα το μήνυμα είναι να ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Έλεος και αλήθεια να πλημμυρίζουν τη ζωή μας. Αλλά δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και ένα πρόσωπο, επιτρέψτε μου τη λέξη, απαράδεκτο. Και είναι και προϊστός. Και ποιο είναι τα έργα του? Αλήθεια και αγάπη? Όχι. Αλλά φιλοπρωτεύων. Δηλαδή αγαπάει την πρώτη θέση. Εγώ επλούτησα, είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Εγώ είμαι κι άλλος κανένας. Δεύτερον, έχει πονηρά έργα. Έτσι ομολογεί ο Απόστολος Ιωάννης. Φιλοπορτεύων γιατί έχει πονηρά έργα. Τρίτον, φλιαρεί, κουτσομπολεύει, κρίνει, κατακρίνει αυτόν τον αδελφό, τον άλλον, όλους τους αδελφούς. Όσοι οι αδελφοί δεν τον ακολουθούν, τους κρίνει και τους κατακρίνει. Τέταρτον, δεν δέχεται τους γνήσιους αδελφούς. Δεν τους δέχεται, δεν τους παραδέχεται, δεν τους αποδέχεται, τους γνήσιους αδελφούς. Και το σημαντικότερο, δεν συμμορφώνεται στο λόγο των αδελφών αυτών. Έχει δικό του λόγο, έχει δική του γνώμη, έχει δικούς του λογισμούς, έχει δικές του απόψεις, έχει δικές του διδασκαλίες. Έκτον, του αρέσει να ηγεμονεύει, δηλαδή να έχει υπηκόους. Φοβερό. Ηγεμόνας. Εντολές. Εμάς ηγεμόνας μας είναι ένας, ο Χριστός, αδερφοί. Και τέλος, τους αδελφούς που δέχονται
μέσα στην Εκκλησία. Τους ευλογημένους εργάτες τους διώχνει από την Εκκλησία. Αποβάλλει ανθρώπους από την Εκκλησία. Φύγε, δεν σε θέλω. Φοβερός άνθρωπος, αδερφοί. Τι τον περιμένει αυτόν? Αιώνια απώλεια εάν δεν προλάβει να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Το Γάιο τον περιμένει. Πλουσία η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα υπάρχει και ένας νεαρός. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Ένας νεαρούλης. Ο Δημήτριος. Ένα καλό παιδί. Αλλά στην πραγματικότητα ένα ευλογημένο παιδί. Πόσο χρόνο είναι? 15, 16, 20, 25. Ευλογημένο παιδί. Το αποτέλεσμα είναι. Έχει καλή μαρτυρία υπό πάντων των αδερφών. Όλοι οι αδερφοί λένε, τι καλό παιδί είναι αυτό. Τι ευλογημένο παιδί είναι αυτό. Τι άγιο παιδί είναι αυτό. Πω, 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 πω. Και τον θαυμάζουνε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά έχει καλή μαρτυρία και από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός δίδει καλή μαρτυρία σε Αυτόν. Αλλά και εμείς, λέει ο Ιωάννης, μαρτυρούμε υπέρ αυτού. Πω, πω, πόσο μ' αρέσει τα παιδιά μας, οι νέοι μας στην Εκκλησία, να έχουν καλή μαρτυρία. 10 χρονών, 15 χρονών, 20. Όλα τα παιδάκια μας είναι βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο, έρχονται μπροστά, πόσο τα αγαπάω. Έρχονται, τρέχουν, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Πόσο αγαπάω τα μικρά παιδιά. Ο Θεός έχει κάνει χάρη και τα αγαπάω πάρα πολύ. Θυμάμαι μια φορά, καθόμουν πίσω και άκουγα το Λόγο του Θεού και περνάει ένα κοριτσάκι, ένα εγγονάκι του Στάθη. Στέκεται κοντά μου, με αγκαλιάζει, με φυλάει, του αγκαλιάζω και φυλάω. Φεύγει και πάει στον παππού του και καλά έκανε. Και εκεί με πιάσε το παράπονο εμένα. Λέω, εγώ έχω 4 παιδιά, 8 εγγόνια και κανένα εγγονάκι μου δεν είναι στην Εκκλησία. Και έρχεται η φωνή του Θεού και μου λέει, όλα δικά σου είναι. Τι ωραίο. Το καταλαβαίνεις, όλα τα παιδιά είναι παιδιά σου. Τα αγαπάς σαν παιδιά σου. Τα αγαπάς αληθινά. Πες αμήν, αδελφέ. Αμήν. Τα υπηρετείς, τα καμαρώνεις, τα φροντίζεις, τα διδάσκεις, τα ελέγχεις, τα προτρέπεις. Και ολοκληρώνοντας αυτή την υπέροχη τελευταία επιστολή της Γραφής, τελευταία επιστολή, λέει ο Ιωάννης και σε μας λέει ο Χριστός. Δεν θέλω να σου γράψω τίποτα άλλο. Ξέρετε, αδερφοί, 200 σελίδες είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και 1000 σελίδες, 1100 σελίδες είναι όλη η Γραφή. Ξέρετε πόσα βιβλία κυκλοφορούν στην ανθρωπότητα? Κάθε πανεπιστήμιο πόσα βιβλία δίνει στα παιδιά για κάθε μάθημα? Τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Βιβλία, βιβλιαράκια, γεωγραφία, ιστορία, μαθηματικά, θρησκευτικά. Εμείς έχουμε ένα βιβλίο. Αλλά αυτό το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και λέει τώρα ο Κύριος μας, δεν χρειάζεσαι άλλα να σου γράψω. Όσα έγραψα είναι για τη σωτηρία σου. Δεν χρειάζεσαι άλλα πράγματα. Αλλά δεν σε λέγω τώρα από εδώ και πέρα πια δούλο μου, φίλο μου σε λέγω. Εάν κάμεις όσα εγώ εντέλομαι σε σένα. Εάν κάμεις όσα εγώ εντέλομαι σε σένα, εγώ σε λέω φίλο μου.
και αν είσαι φίλος μου, θα μιλάμε στόμα με στόμα. Θέλεις να μιλάς με τον Χριστό στόμα με στόμα? Ο Χριστός το θέλει. Το θέλει. Δεν το πιστεύουνε πολλοί, αλλά είναι γραμμένο ότι εγώ θα μιλάω με σένα στόμα με στόμα αν εσύ κάνεις όσα εγώ εντέλομαι. Το πιστεύεις τούτο? Και όχι μόνο αυτό. Μη χάσεις την παρησία σου, αλλά ζήτησε από τον παντοδύναμο Θεό να σε ανεβάζει στο θρόνο της χάριτος αυτού, να λαμβάνεις έλεος, να βρίσκεις χάρη των καιρών της χρείας και εκεί θα απολαμβάνεις πνευματικές εμπειρίες που δεν μπορείς να τις φανταστεί ανθρώπινο μυαλό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπάει. Παίρνεις το παιδί σου ποτέ κατηδίαν να γίνεις φίλος μαζί του? Εγώ είχα 4 παιδιά μικρά. Κάθε εβδομάδα σχεδόν έβγαζα καθένα μόνο του βόλτα. Και είχα γίνει φίλος με όλα τα παιδιά μου. Κάθε ένα παιδί είχε το δικό του χαρακτήρα. Αλλά ποτέ μου, και το λέω ενώπιον του Κυρίου, με μάρτυρα το Θεό και την Άννα, δεν έχω χαλάσει χατήρι στη γυναίκα μου, σε κανένα παιδί μου και σε κανένα εγγόνι μου. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η αγάπη, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Γίνε φίλος με τη γυναίκα σου. Φίλη μου, αδελφή μου, νύμφη μου, λέει ο Χριστός. Φίλη μου, αδελφή μου, νύμφη μου, λέει ο Χριστός για την Εκκλησία. Γίνε φίλος με, φίλη με τον άντρα σου. Γίνε φίλος με έναν ξεχωριστά από τα παιδιά σου. Και εκεί θα απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στην απόλυτη ενότητα, καθώς η αγάπη του Χριστού συσφίγει μας. Θέλεις να είσαι μια οικογένεια έτσι σφιγμένη? Θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία έτσι σφιγμένη? Μόνο η αγάπη του Χριστού συσφίγει μας. Και αυτό εξαρτάται από το Γάιο και από το Δημήτριο. Δυστυχώς ο φιλοπρωτεύων ο Διατρεφής δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Εμείς, Κύριε, μετανοούμε. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ, να τα καταφέρνουμε. Αμήν, στο όνομα του Χριστού. Να ψάλουμε έναν ύμνο.